Κύριε Τσούκαλη, σας ευχαριστούμε για τη θερμή υποδοχή και το ζεστό καλωσόρισμα στο χώρο εργασίας σας. Εγώ ευχαριστώ καταρχάς για τη τιμή και τη χαρά που μου κάνετε. Σας διακρίνει μια ιδιαίτερη λεβεντιά και ένα συνέστημα σπάνιο θα έλεγα για τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα. Πείτε μου, πώς ταιριάζει ο άνθρωπος Γιώργος Τσούκαλης αυτή την ευαισθησία με το δύσκολο και επικίνδυνο επάγγελμα του ιδιωτικού ερευνητή? Όταν είμαι στη δουλειά ξεχνάω όλα τα άλλα. Όταν όμως είμαι στην κοινωνική μου ζωή, στην οικογενειακή μου ζωή, δεν ξεχνάω τη δουλειά μου. Γιατί και στις 3 ώρα το τηλέφωνο μπορεί να χτυπήσει και να με ενημερώσουν οι συνεργάτες μου, να μιλήσω με κάποιο πελάτη μου, να κάνω διακοπές και να φύγω εκτάκτως γιατί με καλεί η δουλειά μου. Θα έλεγα ότι ζω με την αδρεναλίνη, είμαι εθισμένος πλέον στην αδρεναλίνη του επαγγέλματος. Η δουλειά σας ως ιδιωτικός ερευνητής εμπεριέχει έρωτα? Θα έλεγα τον απόλυτο έρωτα. Η ενασχόλησή σας με την έρευνα υπήρξε παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα? Το όνειρό μου από μικρός, το έχω ξαναπεί, ήταν να γίνω ηθοποιός ή ερευνητής. Ηθοποιός ήμουν ατάλλαντος. Λοιπόν, κατέληξα λοιπόν να κάνω αυτό που στην ουσία αγαπούσα περισσότερο. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί μία έρευνα με επιτυχία? Καταρχάς χρειάζεται επιμονή, υπομονή και σίγουρα κατάλληλη διαχείριση στο timing. Γιατί μια πολύ μεγάλη υπόθεση μπορεί να χαθεί στα κλάσματα δευτερολέπτου από μια λάθος απόφαση. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές συμπάσχετε με τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης που έχετε αναλάβει. Κύριε Τσούκαλη, αντέχετε αυτό το ειδικό τραγικό βάρος ή υπάρχουν και στιγμές που λυγάτε? Είναι καταστάσεις οι οποίες μου είναι πάρα πολύ δύσκολες να τις διαχειριστώ. Δεν σας κρύβω ότι τα πρώτα χρόνια μιλούσα και με κάποιους ψυχολόγους φίλους μου, αλλά τελικά όσο βαρύ είναι το φορτίο, πρέπει η αλήθεια να αποκαλυφθεί και να φύγει ο άνθρωπος τουλάχιστον από αυτό το ερωτηματικό, το μεγάλο, για το τι έγινε. Αυτός είναι και ένας λόγος που με έχει ταυτίσει με ορισμένες οικογένειες με τις οποίες διατηρώ σχέσεις και τους θεωρώ, όπως και με θεωρούν, καλύτερα από την οικογένειά τους. Για παράδειγμα, η οικογένεια Γιακουμάκη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν βρέθηκα στην Κρήτη για την κηδεία του άτυχου αυτού παιδιού, όπου η μάνα και η γιαγιά μ' αγκάλιασαν και μου είπαν ότι αυτό το σπίτι είναι και δικό σου. Έχετε κινδυνέψει? Υπήρξε υπόθεση που έχετε δεχθεί απειλές εις βάρος της ζωής σας και πώς αντιδράσετε? Ναι, είναι γεγονός ότι και είναι γνωστό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχω κινδυνέψει και στην Κύπρο όταν για κλάσματα δευτερολέπτου πρόλαβε και έρθει η αστυνομία και συνελήφθησαν οι δράστες οι οποίοι οπλοφορούσαν. Έχω κινδυνέψει σε μια αρχαιοκαπηλεία στη Σκοτούσα στην Λάρισα όταν ο άνθρωπος, ο οποίος ένας από τους ανθρώπους που συνελήφθησαν, είπε αν ήξερα ότι είναι πίσω από την υπόθεση ο Τσούκαλης, θα του είχα ρίξει με το κυνηγητικό όπλο. Έχω κινδυνεύσει όταν με απειλούσε ο Ριζάη, όταν μέσα από τη φυλακή με έπαιρνε και μου έλεγε θα σου ρίξω μια σφαίρα μέσα από τα μάτια. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν φοβάμαι για τον εαυτό μου, γιατί δεν αισθάνομαι ότι κάνω και κάτι άσχημο. Το να περιφρουρήσεις την νομιμότητα, το να περιφρουρήσεις τον πολιτισμό μας, δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι που ο καθένας πρέπει να το κάνει. Επομένως, δεν αδικώ κανέναν, ούτε με ευχαριστεί όταν πάει κάποιος στη φυλακή. Εγώ απλά θέλω να υπηρετώ αυτό που λέγεται νομιμότητα. Επειδή ο φόβος είναι ανθρώπινος, ανθρώπινο συνέστημα, τον έχω αισθανθεί. Και πολύ περισσότερο φοβάμαι για την οικογένειά μου. Το δεύτερο σε έσοδο οργανωμένο έγκλημα στον κόσμο είναι η αρχαιοκαπηλεία. Κι όμως εσείς έχετε διακρίσεις και βραβεία για την εθελοντική σας δράση ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία. Πόσο δύσκολο, κύριε Τσούκαλη, είναι το έργο σας? Καταρχάς, θα πρέπει να πω ότι αυτό το θέμα ξεκίνησε τυχαία. Βρισκόμουν στο Ντίσελντορφ, άκουσα μια συζήτηση για μεταφορά αρχαίων. Ξεκίνησα, είδα την πρώτη υπόθεση και με την παρότρινση του φίλου μου, του τότε διευθυντή της Μεσημβρινής, του Γιώργου Τουμπέρτζου. Μου είπε, θα ενημερώσει την αστυνομία όπως πρέπει και αλλά θα ασχοληθείς και εσύ. Διεπίστωσα λοιπόν ότι υπήρχε μια εξαιρετική ποιότητας αδρεναλίνη στην υπόθεση αυτή και έτσι άρχισα να ασχολούμαι. Ασχολούμαι λοιπόν 25 χρόνια περίπου. Έχω ασχοληθεί με 35 υποθέσεις, περίπου τις 15.000, έχουμε περάσει 15.000 αρχαιότητες. Είναι κάτι το οποίο εμένα με γεμίζει πλέον.
ξεχνάω το φόβο, ξεχνάω τους κινδύνους, ξεχνάω το κάθε τι, προκειμένου να σωθεί κάτι από αυτό που λέγεται Ελλάδα. Γιατί για μένα Ελλάδα δεν είναι μόνο τα τετραγωνικά χιλιόμετρα της πατρίδας μας, για μένα Ελλάδα είναι πρωτίστως ο πολιτισμός. Η πολιτεία αναγνωρίζει αυτή την προσφορά. Καταρχάς αισθάνομαι ότι κάνω το αυτονόητο. Δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Από εκεί και ύστερα έχω τιμηθεί διεθνώς. Το να τιμηθεί κανείς είναι το τελευταίο. Εκείνο που έχει σημασία ότι εγώ την πλακέτα την παίρνω την ώρα που συλλαμβάνονται οι αρχαιοκάπηλοι και βλέπω τις αρχαιότητες στα χέρια.